para de nora sabedoria contigo para os gatos que a nave são capítulos, o alto que é na novidade, o pior nome de esta volúcia na torpa que veste, que na província de dita de glorídeo do nosso economo, rotade por me podia hipocrisia, ante me prospeitia exébia, didáscale piésaretes prepina poptiso, Τίθησίες πρέπει να κάνω και να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος το παντά, τι γράφει σχετικά με αυτά όμως ο ηχός νόμος. Σύ που σπουδάζεις και ερευνάς τον νόμο, τι διαβάζεις γι' αυτό το θέμα και πώς το καταλαβαίνεις. Ο νομικός χωρίς να το καταλάβει καλά-καλά, από ερωτών έγινε ερωτώμενος, λέει λοιπόν, ο νόμος του Θεού γράφει τα εξής, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ό,τι σου την καρδία, ώστε να είσαι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένος σε Αυτόν, να αγαπάς τον Θεό σου με ό,τι σου την ψυχή, ώστε Αυτόν μόνο να ποθείς, να τον αγαπάς και με ό,τι τη δύναμη της θελήσεώς σου, ώστε κάθε τι που κάνεις να είναι σύμφωνο με το θέλημά Του, να αγαπάς ακόμη και τον Θεό και με ολόκληρο το νου σου, ώστε αυτό να σκέφτεσαι πάντοτε, και ακόμη να αγαπάς το πλησίο σου, όσο και όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτά πράγματι όριζε ο Μωσαϊκός νόμος, γι' αυτό και ο Κύριος λέει στο νομικό, ορθή απάντηση έδωσε, αν λοιπόν θέλεις πραγματικά να κληρονομήσεις την Βασιλεία του Θεού, να προδίδεις να εφαρμόζεις τις δύο εντολές, την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίο. Με τον τρόπο όμως αυτό, ο Ιουδαίος νομοδιδάσκαλος εκτέθηκε, διότι το ερώτημα που είχε γνωστή απάντηση, για να δικαιολογηθεί λοιπόν, υποβάλλει νέα ερώτηση. Ναι, να αγαπώ και τον πλησίον μου, αλλά ποιον σύμφωνα με το νόμο του Θεού, να θεωρώ ως πλησίον μου. Από αυτή την ερώτηση πήρε τότε αφορμή ο Κύριος και είπε την ωραιοτάτη παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιερικό. Στο δρόμο όμως έπεσε σε νεύρα ληστών, οι οποίοι δεν του πήραν μόνο τα χρήματα που είχε μαζί του, αλλά και τα ρούχα του. Μετά πληγωμένο και μισοπεθαμένο τον άφησαν και έφυγαν. Συμπτωματικά μετά πολλή ώρα περνούσε από το δρόμο εκείνο ένας ιερέας της Ιουδαϊκής θρησκείας. Είδε τον πληγωμένον άνθρωπο, αλλά διάφορος πέρασε απέναντι και συνέχισε τον δρόμο του. Έπειτα από την ώρα έφτασε στο μέρος εκείνο και κάποιος Λεβίτης, άνθρωπος δηλαδή που υπηρετούσε στο ναό και βοηθούσε τους ιερείς στα έργα της λατρείας. Όταν είδε τον πληγωμένον, πέρασε και αυτός το απέναντι μέρος του δρόμου και απομακρύθηκε αμέσως. Μετά από λίγο πέρασε και ένας Σαμαρίτης. Μόλις είδε τον πληγωμένο, τον λυπήθηκε και τον συμπόνεσε. Πήγε κοντά του, έπινε και άλυψε με λάδι και κρασί τις πληγές του και έδεσε πρόχειρα. Κατόπιν τον σήκωσε και τον ανέβασε στο ζώο του και πήγε σε ένα εξοχικό ξενοδοχείο, σε ένα χάνι. Εκεί τον περιποιήθηκε περισσότερο και έμεινε μαζί του όλη τη νύχτα, διακόπτοντας έτσι το ταξίδι του. Την άλλη μέρα το πρωί, προτού συνεχίσει το ταξίδι του, έβγαλε δύο δινάρια, τα έδωσε στο ξενοδόχο και του είπε, φρόντισε τον να γίνει καλά και ό,τι περισσότερο ξοδεύσει
Εγώ όταν θα επιστρέψω από το ταξίδι μου, θα το εξοπλίσω. Αυτά διηγήθηκε ο Κύριος και ρώτησε τον νομικόν. Από αυτούς τους τρεις, τον ιερέα, τον Λεβίτη και τον Σαμαρίτη, ποιος νομίζεις ότι ξεπλήρωσε το καθήκον του προς τον πληγωμένον, ποιος αποδείχθηκε πάνω στα πράγματα πλησίων και αδελφός πληγωμένου και έπεσε στα χέρια των ληστών, ο νομικός απαντά, αδελφός του αποδείχθηκε αυτός που συμπόνεσε και τον έσωσε. Και ο Κύριος τότε λέει στον νομικό, πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο, ό,τι δηλαδή έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Ο πόσο διαφορετική θα ήταν η ανθρωπότητα αν όλοι μιμούνταν το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτου, εάν όλοι έκαναν το καλό σε όλους, παράδεισος θα γινόταν η γη μας. Τι κερδίζει κανείς με την κακία, την αδικία και το ψέμα, τίποτε απολύτως, ενώ με την αγάπη, την καλοσύνη κερδίζει αυτούς, ακόμη και τους εχθρούς. Ο Θεός να μας φυλάξει να μην κάνουμε ποτέ ό,τι έκαναν οι ληστές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδιαφορία και ασπλαγνία στον ιερέα και τον Λεβίτη. Αγάπη αδελφοί να έχουμε σαν τον καλό Σαμαρίτη, με αγάπη να συμπεριφερόμαστε πάντοτε και προς τους εχθρούς μας ακόμη. Αυτή την εντολήν έδωσε ο Κύριος, αυτή επαναλαμβάνει σήμερα και σε εμάς. Πήγαινε λέει στο καθένα μας και κάνε ό,τι σου έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Να δείχνεις πάντοτε και προς όλους αγάπη, μόνο έτσι θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Είπαμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανύεσιμών.